Είναι πρώτον ευφυής η σκέψη των δύο αρχικών δημιουργών. Θες δε θες, η ψυχή σου εκτίθεται. Θα βγει έξω, είτε είναι καλή είτε κακή. Το Αρχείο Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Δάκρυ της Παναγίας. Ή αν θέλετε, για άλλη μια φορά θα μιλήσουμε και θα δούμε για την αγαπημένη μας Σμύρνη. Ή αν θέλετε, θα μιλήσουμε για αυτά που μας άφησε η μικρασιατική καταστροφή και ακόμα δεν μπορούμε να τα επουλώσουμε. Και τι πιο ωραίος τρόπος για να τα μάθουμε και να τα δούμε όλα αυτά μέσα από το θέατρο. Έχουμε κοντά μας τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον Μενέλαο τον Τζαβέλα, να μιλήσουμε γι' αυτό. Μενέλαε, σκηνοθετείς μια παράσταση σήμερα, στο τέλος της χρονιάς που έπρεπε να είναι, που ήταν η χρονιά της επετείου, την πρόλαβες ίσα ίσα. Πιστεύεις ότι κάναμε ό,τι έπρεπε για να τιμήσουμε αυτήν την δύσκολη επέτειο σε αυτή τη χρονιά? Αυτό που θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας έχουμε. Η παράσταση δεν ξεκινάει στην εκπνοή της επετείου, έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, έκανε μια περιοδία με μεγάλη επιτυχία στην Άξο, στην Εύβοια, Πελοπόννησο, και συνεχίζει τώρα στο θέατρο Αλκμίνη. Ναι, γι' αυτό το λέω, παρόλα αυτά, στην Αθήνα, η Αθήνα έρχεται σε επαφή με την παράσταση πρώτη τώρα. Φορά. Δεύτερη φορά, γιατί έχει έρθει ήδη ως κάποιες περιοχές που παίξαμε, στη Γλυφάδα που κάναμε την πρεμιέρα στο Ναό της Φανερωμένης. Αν έχουμε τιμήσει ως λαός, ως έθνος, στην Ελλάδα, ότι αφορά το πατριωτισμό, αν μου επιτραπεί, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απαγορευμένο. Ως έθνος, δεν τιμούμε πραγματικά αυτά τα οποία μας έχουν δοθεί. Ως άνθρωποι όμως συνέχεια τιμούμε και την καταστροφή της Σμύρνης και το 1821 και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πολεμήσει, έχουν δώσει τους αγώνες τους για να είμαστε εμείς καλύτερα. Ως κράτος δεν έχει γίνει κάτι, μπορεί να είναι και πολιτικοί λόγοι, δεν με αφορά, αλλά δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να τιμήσουν αυτή τη γενοκτονία των Τούρκων ενάντια, όχι μόνο στους Έλληνες, χιλιάδες κόσμου. Και Αρμένοι και Ασσύριοι. Και Αρμένοι και Ασσύριοι, πάρα πολλοί κόσμος. Και έτσι εμείς τιμούμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παράσταση, την καταστροφή της Σμύρνης, η οποία, η παράσταση αυτή έχει κάτι ιδιαίτερο. Ήθελα να κάνω πάντα κάτι για τη Σμύρνη, αλλά δεν ήθελα να κάνω άλλη μια Σμύρνη, να το πω έτσι. Mm-hmm. Οπότε είχα μια ιδέα και πήρα την καταστροφή της Σμύρνης με την σταύρωση του Θεανθρώπου, δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία το καθένα έχει τη βαρύτητά του, και τα πάντρεψα. Αυτό ως εγχείρημα ήταν κάτι δύσκολο, γιατί πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία του θεάτρου βλέπουμε την Παναγία επί σκηνής. Μέχρι τώρα την ξέρουμε από τις ταινίες του Τζαφιρέλη και από άλλες ταινίες που πάνε στον κινηματογράφο. Αλλά στο θέατρο, πρώτη φορά παγκοσμίως, εμφανίζεται στην παράστασή μας η Παναγία στη σκηνή. Οπότε ήταν λίγο, είχαμε και ένα φόβο, θα το αποδεχτεί η Εκκλησία, ο κόσμος, πώς θα το κοινό. Το καλό είναι ότι το κοινό έχει αποδεχτεί πολύ την παράσταση και η Εκκλησία την έχει αποδεχτεί. Η παράσταση είναι υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, Γλυφάδος, Παροναξίας, και το κοινό, μάλιστα, βλέπεις, ας πούμε, μια γεμάτη αίθουσα που, με μια σιωπή,
βλέπει την Παναγία στη Σμύρνη, η οποία πάει να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων, οι άνθρωποι μην καταλαβαίνοντας και μην γνωρίζοντας ποια είναι αυτή, αντιδρούν σε όλα αυτά που συμβαίνουν, οπότε η Παναγία τους μεταφέρει πριν τη σταύρωση του Κυρίου. Οπότε, στη μεταφορά εκείνης εποχής... Ένα χωροχρονικό συνεχές γίνεται, ναι, εκεί πέρα για να καταλάβεις. Στη Σμύρνη βλέπουμε την Παναγία ως αυτή που δοξάζουμε. Στο παρελθόν που πάει την κοπέλα από τη Σμύρνη είναι η μάνα. Οπότε, αν κάποιος ξέρει, καταλαβαίνει και τη στιγμή ότι αυτή δεν είναι η Παναγία όπως την ξέρουμε τώρα. Είναι η μάνα, η κάθε μάνα, η σημερινή μάνα, η μάνα που θρυνεί τα παιδιά της, η μάνα που νοιάζεται για τα παιδιά της. Οπότε αυτό πέρασε πάρα πολύ ωραία στον κόσμο και γενικά είναι μια παράσταση που, ας μου επιτραπεί λέξη, τη θεωρώ πρόταση. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει ξανανέβει τέτοια παράσταση στην Ελλάδα και με τέτοιο θέμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πόσο αμφιταλαντεύτηκες πριν το αποφασίσεις? Καθόλου. Σε ένα λεπτό το αποφάσισα. Καθόλου. Ναι. Καθόλου, τίποτα. Χωρίς φόβο, χωρίς κίνδυνο, διάβασα πάρα πολύ. Διάβασα πάρα πολύ τα Ευαγγέλια, διάβασα όμως και άλλες θρησκείες, διάβασα για το Ισλάμ, διάβασα για το Βουδισμό. Θέλω να δω πώς τοποθετούν αυτοί τους αντίστοιχους δικούς τους, εισαγωγικά, γύρους. Έκανα πάρα πολύ μελέτη στις γραφές και μου φάνηκε κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή ούτε φόβο είχα, ούτε ήξερα από την πρώτη στιγμή που το έγραψε ο Θανάσης Σταυρόπουλος το κείμενο ότι αυτό το κείμενο θα κουμπίσει στις καρδιές του κόσμου. Δεν ένιωσα φόβο για τίποτα, όχι. Mm-hmm. Θα το χαρακτήριζα όμως τολμηρό το εγχείρημα? Εγώ δεν θα το έλεγα τολμηρό, θα το έλεγα πρωτοποριακό. Mm-hmm. Και από ό,τι ξέρω, αυτό είναι που μέτρησε πιο πολύ ίσως το να βγείτε και έξω, γιατί θα βγει και έξω η παράσταση. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη και την κυρία Λούλα Λόι Αλαφουγιάννη. Είναι δύο επιφανείς Έλληνες που ζουν στην Αμερική, όπου το έργο τους δεν είναι μόνο γνωρισμένο από την Ελλάδα, αλλά είναι παγκόσμια. Έχουν τη χαρά και την τιμή να μας καλέσουν στην Αμερική. Η κυρία Λαφουγιάννη είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ο σύζυγός ο κύριος Γιάννης, όπου έχουν προσφέρει πολύ έργο στην Ομογένεια. Θα κάνουμε κάποιες παραστάσεις στην Αμερική, με πρώτη παράσταση στο σημείο 0, στον Άγιο Νικόλαο. Η παράσταση αυτή θα ταξιδέψει μετά και στο Μεξικό. Γίνεται ένα μεγάλο φεστιβάλ όπου καλούν παραστάσεις από όλο τον κόσμο. Και έτυχε μάλιστα υπεύθυνη του φεστιβάλ, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα εδώ, με την κυρία Λαφογιάννη και μιλούσαμε και είδε τις φωτογραφίες, έκλαψε και της λέω γιατί έκλαψες. Μου λέει, ξέρεις ο προπάπους μου ότι έφυγε από τη Σμύρνη την καταστροφή και ήρθε στο Μεξικό. Σούπα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πώς την άγγιξε. Της είπα εγώ τι είναι, μου λέει αυτή, οκ, να έρθει, αλλά όταν της είπα την ιστορία, μου λέει, έχω ρίζες, μου λέει, και εγώ από εκεί, εντάξει, μεγάλο στο Μεξικό, αλλά έχω ρίζες, μου λέει, από τη Σμύρνη. Οπότε και Broadway, λοιπόν. Και πάνω, και Αμερική, που στο εύχομαι, στα βγάζω εγώ. Έχουμε λοιπόν κάποιες συζητήσεις, ας πω τώρα, ναι, την αλήθεια μου, για τον Broadway. Μιλάω με έναν παραγωγό πολύ σπουδαίο στην Αμερική. Του άρεσε πολύ η ιδέα και του άρεσε ότι είναι κάτι πρωτότυπο στην Αμερική. Ξέρεις, δεν τους ενδιαφέρει αν θα παίξει Meryl Streep ή εγώ, τους ενδιαφέρει αυτό που έχουν να πούν να είναι κάτι που δεν το έχει ξαναδεί το κοινό. Mm-hmm. Οπότε η ιστορία αυτή, η οποία την έστειλα, γιατί είμαι συνέχεια σε ραντεβού, τηλεφωνικά, όλα αυτά, τους άρεσε πάρα πολύ ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Θα έρθει η στιγμή, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, και τότε, ναι, με, ναι, ναι, χαρά. Πες μας λοιπόν για τους συντελεστές και φίλους σου που συμμετέχουν στην παράσταση, ηθοποιούς και συνεργάτες σου. Εγώ θα έλεγα φίλους μου. Φίλους. Γιατί είμαστε πολύ αγαπημένη ομάδα. Σε άκουσα πώς συμπεριφέρεσαι, γι' αυτό είπα φίλους. Ζούμε πολύ ωραία και στις πρόβες. Αγωνιούμε να είμαστε μαζί. Περνάμε πολύ ωραία μαζί. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να είναι μια σπουδαία ηθοποιός του παγκόσμιου θεάτρου, θα έλεγα, όχι του ελληνικού. Γιατί είναι παγκόσμια η εμβέλεια της Γεωργίας Ζώης. Γεωργία. Γεωργία είναι ένας άνθρωπος. Πραγματικά, η οποία τρώει το σανίδι, βγαίνει και αλωνίζει. Μόνο να την κοιτάς χωρίς να μιλήσει, σου λέει πολλά. Τη θαυμάζω και είναι μεγάλη μου τιμή που συνεργάζομαι και άλλη φορά, γιατί έχουμε συνεργαστεί με τη Γεωργία με μεγάλη επιτυχία στη ζωή της Σοφίας Βέμπο 4 χρόνια. Mm-hmm. Την εκτιμώ, την αγαπώ και είναι μεγάλη μου τιμή. Είναι και η παραγωγός της παράστασης, η Διόνυης Ένιγμα, όπου σαν μάνα μας αγκαλιάζει. Επίσης, έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή
να έχω μαζί μου μια φίλη μου, οικογένεια, την Κατερίνα την Κόρου, τη σπουδαία αυτή φωνή, όπου πέρα από σπουδαία φωνή εξελίσσεται και σε καλή ηθοποιός. Πραγματικά η Κατερίνα σαν μαθητής με άκουσε, μπήκε σε άλλα καλούπια, πάτησε γερά και τη νιώθω σκηνοθέτης ότι έχει το φόβο στο σανίδι, ότι πρέπει να είμαι δυνατή. Εξελίσσεται, είναι εξαιρετική. Μαζί μου είναι η Άννα η Μωραΐτου, η Ευτυχία Αργυροπούλο, ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος, όπου είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ένας σκηνοθέτης σαν υλικό, ηθοποιούς. Ναι. Η Ιωάννα η Μαρμάρο, ο Πέτρος ο Τσαπαλιάρης, ο Σταύρος ο Βόλκος, ο εξαιρετικός Σταύρος ο Βόλκος, ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος, όπως είπα, όλα αυτά τα παιδιά, τα θεωρώ παιδιά μου, δηλαδή είναι εξαιρετικά. Ο Θανάσης Σταυρόπουλος που κάνει το κείμενο, η βοηθός μου η Αρετή Τσιαμπόκαλου, η Αλική Δανάλη που κάνει δημόσιες σχέσεις, κυρία του θεάτρου, είναι εξαιρετική. Νιώθω ευλογημένος για αυτή τη δουλειά και θα σου πω ότι νιώθω και αγχωμένος τι θα κάνω μετά από αυτό. Γιατί είναι σαν να λέμε ότι έπιασες... Κορυφή. Όχι κορυφή. Άγγιξες μια κορυφή. Όχι κορυφή με την υπεροπτικά. Ασχολείσαι με το υπέρτατο. Έκανες κάτι σπουδαίο. Με την Παναγία. Ναι. Με τι, δηλαδή πρέπει, μετά τι. Μετά τι. Αυτό δηλαδή είναι που... Αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους μου τους φίλους. Εγώ δεν θεωρώ τους συνεργάτες μου, τους ηθοποιούς μου, φίλους μου. Και χαίρομαι που τους βλέπω και τους νοιάζομαι και τους αγαπάω. Και θέλω να ευχαριστώ και σένα πάρα πολύ. Είστε εξαιρετική όλη η ομάδα, πραγματικά. Και δεν ανοίγομαι έτσι εύκολα σε ανθρώπους. Αλλά είστε πάρα πολύ καλοί όλοι. Εύχομαι τα καλύτερα. Και είμαστε εδώ να τα πούμε. Αυτή η παράστασή μου θα είναι η τελευταία για αυτή τη χρονιά. Έχω κάποια άλλα σχέδια τα οποία θα αφήσω λίγο το θέατρο για κάποιο διάστημα. Και εκεί σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα λέμε. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά να είστε πάντα καλά και συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσάς. Γεια σου, Μενέλα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάρω συνέντευξη από τη φίλη μου, την ηθοποιό Κατερίνα Κόρου, κάτι που εγώ δεν το έχω ξανακάνει, γιατί δεν έχει ξαναυπάρξει ηθοποιός. Ως τραγουδίστρια έχει ξαναυπάρξει και θριαμβεύσει και την ξέρετε όλοι και την αγαπάτε, αλλά ως ηθοποιός, εδώ σε θέλω κάβουρα. Τώρα να δω τι θα κάνεις με αυτή μου την ιδιότητα που είναι νέα. Για πες. Ευχαριστώ πολύ, καλέ μου φίλε, που είναι καμάρι μου. Σε έχω καμάρι που είσαι φίλος μου, για όλα αυτά που κάνεις. Γιατί ο πολιτισμός είναι στα χέρια σου έτσι και πηγαίνει και ταξιδεύει και χαιρόμαστε και καμαρώνουμε για σένα. Εγώ είμαι χαρούμενη σε αυτή την αγκαλιά τη θεατρική. Ο Μενέλο Τζαβέλος από πέρσι κάτι είδε σε μένα και με πήρε στην Κάντο Τζαβέλα, όπου τραγούδησα και έλεγα και 5-6 λογάκια. Και τώρα τους απείλησα ότι θα πω περισσότερα. Δεν μου λες και έχω ένα καλούτσικο σε μέγεθος, αλλά πολύ ωραίο ρόλο. Και λέω και τα ψέλνω βυζαντινούς ύμνους, αλλά λέω και τα σμυρναϊκά τραγούδια μου και νιώθω πάρα πολύ ωραία. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο και σου είπε σε θέλουμε για ηθοποιό. Από πέρσι λες τώρα. Ναι, ναι. Πόσα δευτερόλεπτα έκανες να απαντήσεις? Κανένα. Κανένα. Τίποτα. Αμέσως. Ναι. Το περίμενες, ήσουν έτοιμη γι' αυτό? Όχι. Το ήθελα. Το ήθελες. Δεν περίμενα τίποτα. Εγώ δεν περιμένω ποτέ και δεν κάνω σχέδια. Αλλά ήταν τόσο ευχάριστη η έκπληξη μέσα σε αυτό το σταματημό το που τέλμα, είχα. Το τέλμα, ναι, που είχα και εσύ ξέρεις πολύ καλά και τους λόγους και τους προσωπικούς και τους οικογενειακούς κλπ. Που με είχαν σταματήσει. Και αυτό ήταν για μένα κάτι πρωτόγνωρο, ιδιαίτερο και πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι και μεγάλη τιμή. Ποια είναι η διαφορά του να ψέλνεις, να τραγουδάς, να εκτίθεσες τη θεατρική σκηνή από το να εκτίθεσες σε μια πίστα? Η διαφορά είναι ότι εδώ σε προσέχουν πολύ, βλέπουν ποιος είσαι, θες δεν θες, η ψυχή σου εκτίθεται. Θα βγει έξω, είτε είναι καλή είτε κακή, είτε το ταλέντο σου υπάρχει είτε δεν υπάρχει, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο. Ενώ εκεί τα πράγματα στο τραγούδι είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά. Είναι ένας τελείως άλλος χώρος. Είναι η δουλειά μου, την αγαπώ, τη σέβομαι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
Εκεί σε πλαισιώνουν όμως οι μουσικοί και εκεί, μπορεί να σε καλύψουν εδώ. Εκεί μπορεί να σε καλύψουν, μπορεί να απευθύνεσαι σε ένα κοινό που δεν σε καταλαβαίνει, μπορεί να απευθύνεσαι σε ένα κοινό που ξέρει ποιος είσαι και πρέπει, περιμένει πολλά πράγματα από σένα και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να σταθείς. Είναι άλλος χώρος και θα μου επιτρέψεις να πω και άλλο το επίπεδο. Είναι άλλο το επίπεδο το θεατρικό. Γιατί? Όχι γιατί είναι καλύτεροι άνθρωποι στο θέατρο, αλλά γιατί αναγκαστικά έχουν διαβάσει 5 πράγματα παραπάνω και έχουν συντληθεί μέσα σε αυτές τις πέτρες. Με το κείμενο, ναι, με το κείμενο, με το συγγραφέα, με τις εποχές τους, με τις ανεργίες τους, με τις μικρές πληρωμές τους. Ένας ηθοποιός δεν έχει σχέση με έναν τραγουδιστή που θα κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, θα πάει να πάρει χρήματα, θα βάλει και το μήνυμα του μέχρι εδώ, ή η τραγουδίστρια ή ο τραγουδιστής θα πει: εγώ έκανα σούξε και τώρα έφυγα. Θα μου πεις τι τα κοροϊδεύεις τώρα πια. Θα με συγχωρήσεις, αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο, ας το πούμε, ωριμότητας, να μπορώ να κρίνω τι πρέπει και τι δεν πρέπει για μένα και στη δική μου ψυχή να μπαίνει. Ναι, και στα δικά μου αυτιά. Και εγώ οφείλω να το πω πως όταν εσύ έκανες αυτές τις επιτυχίες, ποτέ δεν καβάλισες και έτρεξες. Έτσι. Να σου πω κάτι τώρα, επειδή εγώ δεν θυμάμαι τι ακριβώς λες εδώ. Εδώ λέω ένα, λέω αμανέ Μυρναϊκό. Δηλαδή. Λέω αμάν, ήρθεν η ώρα και η στιγμή, τη Σμυρνή μου να φύγει, να φύγει. Ένα κομμάτι σου είπα. Αγάπη μου, πόσες χιλιάδες χρόνια υπάρχουν μέσα αυτή τη μελωδία που έκανες? Νομίζω πάρα πολλά. Νομίζω πολλά. Νομίζω οι μνήμες όλων των Ελλήνων, αλλά στη δική μου ψυχή η μνήμη ενός παππού, βυζαντινολόγου, μουσικού, ψάλτη, κουρέα στο επάγγελμα του Νίκου Κόρου, που ήταν πολύ φτωχός, ενός πατέρα Γιώργου Κόρου που με έμαθε, είδες τόση ώρα που σου μιλάω και δεν το κάνω επίτηδες, κοιτάω κάτω και εκείνος όταν του λέγανε τι ώρα που παίζεται, κοιτούσε κάτω, το έχεις πει και σε μια εκπομπή σου που κάναμε μαζί, να είμαι ταπεινή, να μαθαίνω, να ρουφάω, γιατί έχω ένα μυαλό που είναι, έχει ένα μικρό σφουγγαράκι κάπου στη γωνία και τα έπαιρνε όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι, αυτό το λίγο που σου είπα τώρα, έχει από πάρα πολλά μέτρητα χρόνια μέσα ήχους που κατέληξαν στο σμαράγδι μας αυτό, τη Σμύρνη μας. Και από εκεί, ορμόμενοι, εμείς εδώ παρουσιάζουμε αυτό το σπουδαίο έργο. Και επειδή ο κύριος Γιώργος από ψηλά σε βλέπει κάθε φορά που το κάνεις αυτό και σου μαθαίνει και σου λέει έτσι είναι, αυτό είναι. Τι πρέπει γίνεται να ξέρεις εδώ? Κάτι. Ότι ο κύριος είπα ο έτσι. Κύριος Γιώργος, και να σε ευχαριστώ. Πριν εγώ να τραγουδήσω και με ρωτάνε τα παιδιά, μα πώς που δεν είσαι ηθοποιός καταφέρνεις και κλαις και είσαι πολύ συγκίνητη. Και πλέον έχω αρχίσει και γίνομαι κομμάτι της παράστασης. Το βλέπω σοβαρά πολύ, βλέπω τις κινήσεις των ηθοποιών, βλέπω τι παίρνω πράγματα, αλλά πριν βγω, τον σκέφτομαι. Έτσι λοιπόν άθελα... Σου μιλάει, σου λέει μου κάτι. Λέει, τι πώς δεν μου λέει ούτως ή άλλως και τόσα 9 χρόνια που λείπει τώρα. Δεν έχει λείψει ποτέ από δίπλα μου, αγαπημένε μου φίλε Γιώργο. Τι μου λέει? Μου λέει πες το καλά. Όπως μου έλεγε πάντα πριν βγούμε να δουλέψουμε, όταν δουλέψαμε μαζί πλέον σαν συνεργάτες και ως φίλοι στα μεγάλα του χρόνια, γιατί στα νεότερα τον χάρηκαν οι μεγάλοι μας τραγουδιστές όλοι. Εγώ τον είχα προς το τέλος, αλλά ήταν για μένα η τεράστια εμπειρία. Πες το καλά. Και κάθε φορά που ήταν να βγούμε μου έλεγε τραγούδα καλά, Κανέπαιρνε και εκείνη, ξέρεις τι. Προσπαθούσε να γίνει άγριος. Προσπαθούσε, ήταν τόσο γλυκός. Δεν και σούφρωνε και τα φρύδια του, πες το καλά. Και του το αφιερώνω. Είχε καταβολές κι αυτός από Μικρά Ασία, έτσι. Ναι, από τη μητέρα του, τη γιαγιά μου, τη Ρινιό. Από πού? Κατερίνα Διονυσίου.
Ξέρεις ότι ακόμα ψάχνω και θέλω πολύ να με βοηθήσεις να δω ποιο είναι το χωριό της γιαγιάς μου. Mm. Δεν μπόρεσα ποτέ να το βρω. Ξέρω ότι είναι από κάποιο χωριό εκεί κοντά στο... Κοντά στη Σμύρνη. Κοντά στη Σμύρνη. Και από εκεί πέρασαν Κίμη, έτσι. Ναι, και ήρθαν απέναντι. Προσπαθώ να διευκρινίσω αν ο παππούς ο Νίκος ήρθε μαζί της ή τον συνάντησε στην Εύβοια, γιατί ήταν πιο ξανθός και γαλανομάτης ο παππούς, ενώ εκείνη ήταν μελαχρινή, με πράσινα μάτια, Σμυρνιά, έτσι, Ειρηνιό, η Κατερίνα. Και θέλω να το βρω, το ψάχνω, θα το βρούμε. Η Κατερίνη Διονυσίου, από εκεί η Σμύρνη. Σε ευχαριστώ, Κατερινάκη μου. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή, για την αγάπη σου τόσα χρόνια. Σου εύχομαι τα καλύτερα, γιατί τα αξίζεις. Σε καμαρώνω και ευχαριστούμε που σήμερα είσαστε στο Δάκρυ της Παναγίας, ένας ύμνος για τη Σμύρνη. Το Αρχείο Πολιτισμού με μια κυρία του θεάτρου, μια αγαπημένη ηθοποιό, με την κυρία Γεωργία Ζώη. Γεια σου, Γεωργία μου. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, είναι τιμή μας. Και σας εύχομαι και καλές γιορτές. Με την ευκαιρία. Γεωργία, το Δάκρυ της Παναγιάς, μια Παναγία επί σκηνής, η Σμύρνη επί σκηνής, το κλάμα, το μυρολόι, το δράμα και το θείο δράμα μαζί. Όλα μαζί. Και εσύ καλείς όλα αυτά να τα παντρέψεις, να τα ενώσεις. Και ο Αμανές μαζί. Ναι, και το τραγούδι. Της Κατερίνας Κόρου. Ναι. Και εσύ καλείς να τα συνδέσεις και να τα παντρέψεις αυτά σε μια σκηνούλα. Τι γίνεται εδώ. Σε μία σκηνή. Τι μαγικό γίνεται ναι, εδώ. Είναι μαγική και η σκηνή του Θεάτρου Αλκμίνη που είναι έτοιμο σκηνικό ναι. Στην Πέτρο. Ναι. Είναι πρώτον ευφυής η σκέψη των δύο αρχικών δημιουργών, του κυρίου Τζαβέλα και του σκηνοθέτη μας και του κυρίου Σταυρόπουλου του Θανάση, να μην κάνουν απλώς μία υπόμνηση του δράματος της Σμύρνης σε μια επαιτειακή παράσταση για τα 100 χρόνια, όπως έγινε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αλλά να το παραλληλήσουν αυτό το δράμα με ένα άλλο, ένα οικουμενικό δράμα, το θείο δράμα, και έτσι ουσιαστικά να παραλληλιστεί ο όλεθρος και η καταστροφή και το δράμα του Χρυσόστομου και όλων των άλλων Ελλήνων και όχι μόνο της Σμύρνης με το διπορικό του Γολγοθά, με το δράμα του Χριστού, έτσι ώστε να, από αυτό να βγει κάτι, να βγει ότι η αγάπη, η ελπίδα, η καρτερία είναι πιο ισχυρά από τον πόνο και μπορούν να εξουδετερώσουν τον πόνο, να τον απαλείψουν κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι το πετυχαίνουμε. Είναι τολμηρό. Με αυτή την παράσταση. Είναι τολμηρό. Με ρωτάνε συνήθως πώς νιώθω ή πώς το αποφάσισα ή πώς αισθάνομαι που τελικά εγώ έλεγε να είμαι η πρώτη που στον κόσμο, από ό,τι φαίνεται από τη βιβλιογραφία που έχω διαβάσει, που ενσαρκώνω την Παναγία πάνω στη σκηνή. Γιατί μέχρι τώρα την έχουν υποδηθεί, την έχουν ενσαρκώσει στο σινεμά ή στην τηλεόραση. Ναι. Πάνω στη σκηνή όμως να είναι τόσο κοντά με τους ανθρώπους, με τους θνητούς, αυτή που υποδίεται ή που ενσαρκώνει την Παναγία, δεν το είχαν τολμήσει μέχρι στιγμής. Και εγώ όταν μου ζητήθηκε και μου ανατέθηκε, δεν το σκέφτηκα καν. Ήταν σαν να έχω άγνοια κινδύνου. Mm-hmm. Και τελικά ούτε καν αναρωτήθηκα ποια θα ήταν η αποδοχή από τον κόσμο ή πώς θα το εισέπρατε ο κόσμος, που είμαστε σε απόσταση αναπνοής, ιδιαίτερα σε αυτό το θέατρο, γιατί στα μεγάλα θέατρα έξω υπάρχει και μια απόσταση. Αλλά σε αυτό το θέατρο που είναι τόσο κοντά η σκηνή με το θεατή, που ουσιαστικά πας να αγγίξεις τα ιερά και τα όσια. Αυτό αισθάνθηκα εκ των υστέρων, ότι τολμήσαμε, ότι αγγίζουμε τα ιερά και τα όσια. Όταν λοιπόν έμαθα τα λόγια και ανέβηκα στη σκηνή για να αποδώσω αυτό το ρόλο, αισθάνθηκα ξαφνικά σαν να υπήρχε μια θεία όθηση και μια θεία καθοδήγηση που με βοηθούσε να το κάνω. Και τότε μόνο σκέφτηκα τι ήταν αυτό που τόλμησα και πώς το τόλμησα. Ευτυχώς
αισθάνομαι ότι με αυτή την όθηση που πήρα, που έχει να κάνει και με την πίστη μου βεβαίως, γιατί νομίζω ότι αν δεν πίστευα δεν θα το τολμούσα να το κάνω. Πιστεύω. Και από εκεί και πέρα όμως, ας πούμε και τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά τι είναι, όπως και πολλά στις θρησκείες ή στη δική μας τη θρησκεία, στο χριστιανισμό. Χρησιμοποιήσαμε και τώρα και τότε, γιατί τελικά είναι μια αναβίωση του λειτουργικού δράματος αυτό που τολμούμε να κάνουμε. Το λειτουργικό δράμα άκμασε στο Μεσαίωνα μέχρι και το 16ο αιώνα. Από τότε σιγά σιγά τρόφισε. Αυτό που κάνουμε είναι μια συνέχεια, πάμε στην πεπατημένη της αρχαίας τραγωδίας και ίσως στο αρχαίο πολιτισμού. Λοιπόν, ουσιαστικά τι έκαναν και τότε και τώρα εμείς. Παίρνουμε τη δομή της αρχαίας τραγωδίας και δεν την παίρνουμε μόνο εμείς, την πήρε πρώτος και κύριος ο συγγραφέας, που χρησιμοποίησε τον τρόπο γραφής, χρησιμοποίησε έμετρο λόγο, όπως στην αρχαία τραγωδία, και ουσιαστικά και τις σκηνές του χορού, υπάρχει ένα είδος χορού και των προσώπων των πρωταγωνιστών της αρχαίας τραγωδίας. Και αυτό τη δομή και την ιστορία και αυτό που είχαμε εισπράξει, έχουμε εισπράξει τόσα χρόνια από την αρχαία τραγωδία, αυτό ουσιαστικά το χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε την αναβίωση του λειτουργικού δράματος και να κάνουμε τη σημερινή αυτή παράσταση που έχει δομή αρχαίας τραγωδίας. Και πολλοί μας λένε ότι πραγματικά αξίζει αυτή η παράσταση να παιχτεί σε αρχαία θέατρα. Τολμώ να πω και στη Δωδόνη που είμαι υπηρώτησα και το έχει σκεφτεί και η πανυπηρωτική να μας προτείνει και στην Επίδαυρο ακόμα. Βεβαίως αυτή η παράσταση έχει και ένα άλλο συν, ότι μπορεί να παιχτεί όπως και τα λειτουργικά δράματα και μέσα σε ναούς. Μέσα που και αυτό είναι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα τουλάχιστον, να παιχτεί μια παράσταση μέσα στον Ιερό Ναό. Το έχει κάνει ο κύριος Τζαβέλας με μια προηγούμενη παράσταση. Μας ζητήθηκε να το κάνουμε και φέτος με αυτή την παράσταση και βεβαίως μας ζητήθηκε αυτό, πια δεν το πιστεύω ακόμα. Μας ζητήθηκε να παίξουμε αυτή την παράσταση στο Ναό του Αγίου Νικολάου, στο σημείο 0, στη Νέα Υόρκη, για την Ομογένεια, και αυτό πραγματικά ούτε στα όνειρά μας δεν το είχαμε φανταστεί. Πιστεύεις πως η βάση, ο κορμός ενός έργου, ενός θέματος είναι αυτό που τελικά του δίνει και την πορεία του ή κάτι άλλο που μπορεί το θέατρο να έχει σαν στολίδι? Νομίζω σαφώς ο κορμός. Το κείμενο. Και από εκεί και πέρα και η έμπνευση του σκηνοθέτη, που πρέπει να συνεργάζεται, να έχει αγαστή συνεργασία με τον... Εν αρχήν ο λόγος πάντως. Με τον συγγραφέα. Και βέβαια από εκεί και πέρα και όλοι εμείς που ερχόμαστε να ενσαρκώσουμε τους ρόλους αυτούς, επαφείται και στις δικές μας δυνατότητες, στις δικές μας ικανότητες, στη δική μας αγάπη, λέω εγώ περισσότερο. Δεν το περιορίζω στη λέξη ταλέντο. Είναι η αγάπη που έχεις γι' αυτό. Γιατί θεωρώ ότι το θέατρο είναι έρωτας, είναι λατρεία, είναι αγάπη. Πάντως είσαι σε μια παγκόσμια κλάση ηθοποιός, μια γυναίκα που έκανε το γύρο του κόσμου πολλές φορές, μια γυναίκα που έχει δείξει ποια είναι και πώς μπορούν οι Ελληνίδες να σταθούν στο εξωτερικό. Οπότε εγώ δεν είχα καμία ανησυχία όταν έμαθα ότι θα κάνεις την Παναγία στο θέατρο, ότι αν θα τα καταφέρεις ή δεν θα τα καταφέρεις και πώς θα μπορούσε να περάσει κι αλλιώς. Είχες και εσύ άγνοια κινδύνου, όπως είχα εγώ. Όχι, δεν είχα άγνοια. Είχα γνώση της προσωπικότητάς σου. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί θα μπορούσε και μια ακόμα καλή, μια καλή ηθοποιός, ακόμα και αν είναι καλή, να εκτεθεί κάνοντας την Παναγία. Υπήρχε αυτό το ρίσκο της έκθεσης, υπήρχε πάντα. Γι' αυτό εκ των υστέρων, αφού το έκανα, σκέφτηκα τι έκανα, πώς το τόλμησα. Ήτανε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο έκθεσης. Και πιστεύω όμως ότι τελικά είναι και θα το ξαναπώ, είναι η αγάπη, είναι η πίστη, είναι η γνώση. Γιατί... Και γενικά ο σεβασμός με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα πράγματα, έτσι. Εγώ αρχικά πιστεύω αταβιστικά γιατί γεννήθηκα σε μια οικογένεια ιερέων και ψαλτάδων
και αταβιστικά έμαθα να πιστεύω. Όπως έμαθα να αγαπάω και να, να συγχωρώ, να διαβάζω. Έτσι έμαθα και να πιστεύω. Τότε πίστευα, όπως λέγανε, πίστευε και μία ερεύνα. Αργότερα μπήκα κι εγώ σε χοροδίες εκκλησιαστικές και τα λοιπά. Άρχισα να ψάχνω το ερευνάτε τας γραφάς. Παρ' όλα αυτά συνέχισα να πιστεύω. Και μετά την έρευνα. Μπορούμε να βάλουμε και ένα κόμμα μετά το μη. Πίστευε και μη, κόμμα, ερεύνα. Και αυτό ίσως, ναι. Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αφήσω να ξεκουραστείς γιατί είσαι λίγο... Ήθελα να πω ότι είμαι περήφανη για αυτή τη δουλειά που είναι τελικά και παραγωγή της μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που έκανα μέσα στον κορονοϊό, της Διόνυς Ένιγμα. Και είμαι περήφανη και για όλους τους συνεργάτες που θα τους δείτε έναν-έναν. Είναι, νομίζω, ένας και ένας εξαιρετικοί ηθοποιοί και με πολύ ωραίες φωνές. Και θα τους απολαύσετε και επί σκηνής. Κάθε καλό, Γεωργία μου. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Το Δάκρυ της Παναγίας, ένας ύμνος για τη Σμύρνη. Είναι μια παράσταση πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αγαπώ πάρα πολύ το ρόλο μου μέσα σε αυτήν. Υποδύω με την Ελπίδα, που είναι μια γυναίκα η οποία χάνει το παιδί της στη Σμύρνη και συναντά την Παναγία στο δρόμο της. Και γυρίζει πίσω στα χρόνια του Χριστού, βιώνοντας ως μάρτυρας πια το θείο δράμα. Είναι μια γυναίκα σύμβολο της ελπίδας, γιατί μέσα σε όλο αυτό καταφέρνει να βρει την αλήθεια της ζωής, τη δύναμη της ζωής και ότι υπάρχουν πράγματα πολύ πιο μεγάλα από τον προσωπικό χαμό ενός ανθρώπου. Πρόκειται για ένα έργο γεμάτο συμβολισμούς, τους οποίους δεν θα σας αναλύσω εγώ. Κάθε ηθοποιός θα σας πει ξεχωριστά για το χαρακτήρα του. Εγώ θα σας πω μόνο ότι λάτρεψα το κείμενο από τις αναγνώσεις τις πρώτες κιόλας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι το έχουμε τυπώσει. Υπάρχει στο πρόγραμμα της παράστασή μας όλο το κείμενο και τα βιογραφικά όλων των συντελεστών μας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δαμιανό, τον εκδότη μας, για αυτή την προσπάθεια. Και το βιβλίο μας είναι διαθέσιμο και στο φουαγέ του θεάτρου, αλλά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Παίζω στην παράσταση «Το δάκρυ της Παναγίας», ένα ύμνος για τη Σμύρνη, ένα πρωτότυπο κείμενο του Θανάση Σταυρόπουλου και σε σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλα. Υποδύω με δύο ρόλους. Το πρώτο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με τη Σμύρνη, με την καταστροφή της Σμύρνης, εκεί υποδύω με μία Τουρκάλα και είναι ακριβώς το σημείο που δείχνει ότι Έλληνες, Αρμένοι και Τούρκοι ζούσαν ειρηνικά σε έναν τόπο ο οποίος ήταν αρκετά φιλόξενος μέχρι να γίνει το κακό, που λέμε, η καταστροφή της Σμύρνης. Στο δεύτερο μέρος της παράστασης υποδύω με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Ένας ρόλος με πάρα πολλούς συμβολισμούς, λόγω της προσωπικότητας αυτής της γυναίκας, της πορείας της μέσα στο θείο δράμα που ακολούθησε τον Χριστό, μετά έμεινε στο πλευρό της Παναγίας, στη συνέχεια ακολούθησε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μέχρι δηλαδή το θάνατό της στην Έφεσο. Πέρα λοιπόν από την προσωπικότητα, τη δυναμικότητα αυτής της γυναίκας, έχει δημιουργηθεί και ένας θρύλος γύρω από αυτό το όνομα, όπου ευθύνεται λιγάκι, όπως πολύ θα λέγαμε, η Καθολική Εκκλησία, όταν ο Πάπας ο Γρηγόριος το 561 μίλησε για αυτή τη γυναίκα και θέλοντας λίγο να διαβάλει τη γυναικεία φύση γενικότερα, τη συνέδεσε με μια άλλη Μαρία, τη Μαρία της Βιθανίας, και μάλιστα της έδωσε και κάποια στοιχεία ελευθεριότητας και την παρουσίασε ως ιερόδουλη. Εξαιτίας λοιπόν και αυτών των γεγονότων, αυτή η γυναίκα κουβαλάει πάνω της πάρα πολλούς συμβολισμούς. Κουβαλάει το συμβολισμό ολόκληρης της γυναικείας φύσης, με τα καλά και τα κακά, ανάλογα το πώς εξυπηρετεί τις περιστάσεις. Κουβαλάει όμως και πολύ δυνατούς άλλους συμβολισμούς, όπως είναι αυτό της αφοσίωσης, της μετάνοιας, της συγχώρεσης. Ένας τεράστιος συμβολισμός, ειδικά στην εποχή μας, που ζούμε σε μια εποχή εύκολης κριτικής, που δύσκολα συγχωρούμε τους άλλους, αλλά πολύ εύκολα τους κρίνουμε και τους κατακρίνουμε. Αυτή η γυναίκα αποτελεί ένα σύμβολο, έμπνευση για πολλούς καλλιτέχνες, για πολλούς λογοτέχνες,
έχει εμπνεύσει από τον Ελ Γκρέκο μέχρι τον Καζαντζάκη, το Βάμπερ, έτσι. Και την βλέπουμε να παρουσιάζεται ως μία γυναίκα σύμβολο, μία γυναίκα που είχε μία ιδιαίτερη θέση δίπλα στο Χριστό, άρα δείχνει τη δυναμικότητα, δείχνει το πόσο μπορούμε σε κάθε περίπτωση να διεκδικούμε το ρόλο μας και να αλλάζουμε το ρου της ιστορίας. Ο ρόλος μου στο έργο είναι εκείνος της Μιχαλίδας, δηλαδή μιας γυναίκας αμαρτωλή σύμφωνα στην εποχή του Κυρίου. Η ίδια φαίνεται μέσα από το έργο να μετανιώνει για τις πράξεις της, μάλιστα πέφτει στα πόδια του Κυρίου, κλαίει και σκουπίζει και αλείπει με μύρο τα πόδια του. Είναι ένας ρόλος που πραγματικά ήταν πολύ κόντρα ρόλος με μένα, με την προσωπικότητά μου, ωστόσο έδειξε μια δύναμη ψυχής, ότι η μετάνοια μπορεί να φτάσει στο κομμάτι της συγχώρεσης. Και επειδή στη σύγχρονη εποχή το συναντάμε πολύ εύκολο να μπορούμε να προσβάλλουμε τη γυναικεία υπόσταση, να την κατηγορούμε, με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι υπάρχει δύναμη ψυχής και μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε στο κομμάτι της συγχώρεσης, να είμαστε μια καλή κοινωνία. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και το σκηνοθέτη, τον Μενέλαο Τζαβέλα, που με εμπιστεύτηκε σε αυτό το ρόλο. Σας ευχαριστώ. Ο ρόλος μου στην παράσταση είναι διπλός. Παίζω τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, στο πρώτο μέρος που ασχολείται με τη Σμύρνη, και στο δεύτερο μέρος έχω το ρόλο του Ιούδα. Η ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τους δικούς μου ρόλους είναι ότι πρόκειται για δύο άτομα τα οποία είναι ιστορικά και θρησκευτικά πρόσωπα, και ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα, επειδή είναι διπλός ο ρόλος και θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των ρόλων που ενσαρκώνω, και αυτό έχει τη δυσκολία του για να φανεί και να περάσει στον κόσμο η διαφοροποίηση αυτή. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι το καταφέρνουμε. Υποδίωμαι τον Απόστολο Ιωάννη, όπου μαζί με την Παναγία βρισκόμαστε στη Σμύρνη κατά τη διάρκεια της καταστροφής, όπου προσπαθούμε να βοηθήσουμε μία γυναίκα, την Ελπίδα, η οποία έχει χάσει το παιδί της, που συμπτωματικά ονομάζεται Χρήστος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της καταστροφής, η Παναγία προσπαθεί να την παρηγορήσει μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη, να της εξηγήσει ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν καλώς ή κακώς από ανθρώπινο παράγοντα και όχι θείο παράγοντα, και την παίρνει μαζί της και τη μεταφέρει 2.000 χρόνια πίσω στην Ιερουσαλήμ για να μπορέσει να ζήσει και να βιώσει σαν μάνα και αυτή τον πόνο μιας άλλης μάνας. Να της δώσει παρηγορία, να της δώσει δύναμη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει όπως και εκείνη προσπάθησε και πόνεσε και ανταπεξήλθε σε αυτό που τη βρήκε. Και έτσι μέσα από αυτή την πορεία του σταυρικού θανάτου του γιού της, η Ελπίδα ενδυναμώνει την πίστη της, συμπτωματικά αποκτά και ελπίδα και η ίδια για τη ζωή, επιστρέφουν πάλι στη Σμύρνη, όπου από εκεί τραβάει το δρόμο της μετά την ευχή που της δίνει για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της και να αντέξει αυτό το μεγάλο βάρος το οποίο έχει να σηκώσει. Στο έργο κάνω τον Νουρεντίν Πασά, στο κομμάτι της Σμύρνης, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας από τους στρατηγούς που μπήκε και κατέστρεψε και βασάνισε και τον Άγιο Χρυσόστομο, μιας και που υπάρχει αυτή η σκηνή στο κείμενο. Έβγαλε όλο το μένος του σε όλους Έλληνες, Αρμένιους, Σύριους, δεν άφησε τίποτα. Και μετέπειτα πηγαίνω και κάνω τον ρόλο του Πιλάτου. Τη στιγμή ουσιαστικά που μετά τη δίκη, που αναφέρομαι και μιλάω και με την Παναγία,
Και υπάρχει έτσι μια αμφιβολία ότι ούτως ή άλλως αυτό, επειδή ξεκαθαρίζει και τη θέση του σε ό,τι αφορά την τιμωρία, αυτό με έτσι. Και πιο μετά συμμετέχουμε με διάφορα έτσι στιγμιότυπα, βοηθάμε στην ολοκλήρωση. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που αξιώνεται αυτό το έργο να ανέβει στη σκηνή. Όταν μου ζητήθηκε να γραφτεί κάτι για τη Σμύρνη, σκέφτηκα ότι επειδή είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την καταστροφή της, θα υποθούν, θα γραφτούν και θα παιχτούν πάρα πολλά. Ήθελα λοιπόν να κάνω λίγο διαφορετικό το θεατρικό έργο αυτό, να περάσω ένα άλλο μήνυμα, να είναι λίγο πιο οικουμενικό, πιο οικουμενική μάλλον, η καταστροφή μιας πόλεως. Για μένα προσωπικά, πέρα από τις ρίζες που μπορεί να έχουμε, δεν είναι σημαντικό αν λέγεται Σμύρνη, Βαγδάτη, Καμπούλ, Λονδίνο, Βερολίνο και Χιροσίμα που έχουν βομβαρδιστεί και έχουν καταστραφεί. Σημασία έχει το γεγονός ότι έρχεται μια συγκεκριμένη στιγμή που η ιστορία αλλάζει τον ρου και την όψη πόλεων, χωρών, ανθρώπων. Αυτό ήθελα να το δείξω με ένα πανανθρώπινο άλλο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας, αυτό της πορείας του θεανθρώπου προς τη Σταύρωση. Θεωρώ ότι το θείο δράμα εσωκλεί και περικλεί όλα τα δράματα του ανθρώπινου γένους. Οπότε, κάπως έτσι πάντρεψα αυτές τις δύο ιστορίες με την παρουσία της Παναγίας στη Σμύρνη και τα υπόλοιπα επί σκηνής. Είστε το άλας της γης. Είστε το φως του κόσμου. Μια πόλη κτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά μην χάνετε το θάρρος σας. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Εσένα σε χαρώ, μοσκοβολές για μισομαχαλάς μας. Τι φτιάχνεις τάχατες,
ψητό, γλυκό και αυθέντες. Τίποτε σε όλα αυτά. Σκόρδο, κοιμά και αμπάκινιζο. Λέω να φτιάξω κάμποσα με σάλτσα σου τσουκάκια. Να με τρελάνεις εσύ. Και βάζεις και γαρίφαλο. Μου μύρισε να ξέρεις. Λέω να ψήσω ελπίδα μου και μερικά φινίκια. Έτσι πρέπει να τα έχω για βενγκέρες. Για πέμεις, τι βάζεις μέσα, μήπως και κάνω κάτι λάθος. Άκου, 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 θα σε πω λοιπόν. Λάδι και σιμιγδάλι, άσετα να μου σκέψουνε ώρα πολύ. Μετά τη ζάχαρη, ξύσε πορτοκάλι και λεμόνι και λίγη αλυσίδα. Ναι. Ναι, σου λέω, ρίχτα στο λάδι, ανακάτεψτα και πλάσε τα καλά. Μετά φτιάχνεις το σιρόπι, δεν είναι τα και δύσκολο. Μονάχα αυτά, δεν βάζεις τίποτα άλλο. Αυτό το άλλο σχόραμε, μα δεν μπορώ να σου το πω. Το έχω για μυστικό από την Όνα μου, την κόνα Ελπινίκη βλέπεις. Ας είναι. Ξέρω, ξέρω. Τους
ξέρανε το ριζικό αυτό που θα τους έρθει. Όλα θα έρθουν αλλιώτικα. Όλα θα γίνουν στάχτη. Η Σμύρνη τούτη θα σβηστεί. Φλόγες θα την ακάψουν. Και των ανθρώπων οι ζωές θα πέσουν στο λιμάνι. Γιατί, Παναγιά μου! Όχι, μη, Ροξάνη, Μινούλα! Αχ, ψυχή μου, πού είσαι, πού να σε ψάξω, Χριστάκη μου, αγόρι! Πού είσαι, παιδί μου, πού είσαι! Κορίτσια, κρυφτείτε! Κρυφτείτε! Αρούς! Κρυφτείτε! Αρούς! Αρούς! Σε παρακαλώ, πες μου! Πες μου, Παναγιά μου, την είμαστε πως είσαι στο κλείσμα μου! Τον έχασα, μου φύγες από κρατούς! Ας πες μου, σε παρακαλώ! Ας το πες! Θα φύγω. Θα
πάω στο βουνό, στο δάσος, στις χαράδρες. Να μην ειδώ τον άνθρωπο ποτέ ξανά μπροστά μου. Η λύκη και εκείνα τα θεριά που όλοι τα φοβούνται, σαν να είναι ημερότερα και πιο καλοσυνάτα από τον ανθρώπο, τις βουλές, τις γνώμες, το γυνάτι. Γιατί δεν είναι ο άνθρωπος καθόλου σαν εκείνα. Ποτέ αγρίμη μη θεριό δεν χάρηκε το φόνο. Μόνο σκοτώσει για φαγή. Εν τούτο μόνο κάνει. Εκείνο το χειρότερο. Εκείνο που άνθρωπο το λένε. Σκοτώνει, σφάζει την ανά. Έτσι για κλετοκόπη. Δεν θέλω ανθρώπους γύρω μου. Καλύτερα μονάχη. Αν έρθει η ώρα και η στιγμή τα σήμαντρα να ακούσεις από την Αγία Φωτεινή και από τον Άι Βούκλα. Όλου του κόσμου οι οργές στον άνθρωπο να πέσουν, που δεν μπορεί, δεν χαίρεται τις πλάσεις στα καλούδια, μον θέλει και του διπλανού το γιος και τα παιδιά του. Κατάρα να πέσει στους φαγείς, τους άνομους, τους Τούρκους. Μήτε καλό ποτέ να δω, μήτε και να μπορέσουν να γλυκαθεί το μέσα τους, χαΐρι να τα μώσουν. Κουβέντα έφυγε βαριά, που ανάθεμα μου μοιάζει. Το λόγο τούτο που ξεστόμησες να τον εμπάρεις πίσω. Γιατί κοιμάνες αυτόν, όν παιδιά τους θα θρυνήσουν. Μέρεψε την καρδούλα σου, το πόνο σας σε τρώει. Αγάπη δείξε, συγχώρεσε. Ακόμα και αυτούς που δεν λογάνε και κάνουν και κρίση πια δεν έχουν. Επίφασε! Επίφασε!
έριξαν την αρρώστια και την εσπάξανε! Καταραμένοι όλοι σας! Το βλέπω τούτο το κακό που γέννησε τη Σμύρνη! Μα... τι έχω να χωρίσω εγώ! Από μια τουρκάρα μάνα σαν εσένα έτσι δεν έλεγες! Μαζί στο γλέντι, στη χαρά! Δικά σου δεν είναι τούτα από τα λόγια! Τι άλλαξες εσένα! Εγώ είμαι η εσέ σου! Συγχώρα με! Εθόλωσα! Το σφάξα το παιδί μου! Εκείνο που με βάφτισε.
και αν έζησα με εσάς, με αυτούς χρόνους τόσους. Όσους. Να κόψω θεό τους μαστούς. Τα μάτια να μου βγάλουν. Τα νύχια από τα δάχτυλα βαθιά να ξεριζώσουν. Ντροπή. Ντροπή για τους ανθρώπους είμαστε. Και αν είναι δίχως κρίματα, πέτρα ρίξουν πρώτοι. Αν όχι, μακάρι να τους λυπηθούν σαν να ζυγώσει όλα. Αυτούς μου λες να συγχωρώ. Μα ποια είσαι, κυρά μου. Δεν είναι αυτό σημαντικό. Το ποια είμαι δεν πειράζει. Με σέρνεις τη Σμύρνη στα στενά. Σε όλα τα σοκάκια, στους μαχαλάδες και μπροστά στο χέρι σου ρόπουνε καράβια. Και πες μου το γιατί. Γιατί δεν παίρνουμε κι εμείς ένα από τούτα. Να φύγουμε από τη φωτιά, το ξύφο, το τουφέκι. Σε σένα έλεγε να δεις και να τα ομολογήσεις ετούτα που είναι μπροστά στα μάτια σου, ετούτα που εβλέπεις. Ακολούθησε. Και βιάσει να μην έχεις. Και πού με πας. Αλλού. Να δω τι πρέπει ακόμα. Μα δεν μιλάς, δεν λες, κουβέντα δεν γυρίζεις. Δεν μιλάς! Παράκουσε τα λόγια! Ετούτα που θα υποθούν! Αυτά που θα πετάξουν ίσα με τον ουρανό την άδεια τούτη ώρα! Θα πεθάνεις, Γιαούδη! Βρονιάρη, παπά! Ξανασυναντηθήκαμε, Χρυσόστομε! Δεν θα σε άφησω να ξεφύγεις, παπά! Από το δικό μου βόλι θα πας! Θυμηθεί του το θέλημά του! Υπάρχει, Πάτερ, η ψυχή. Εσύ, Χρυσόστομε, θείε με τ' αγγέλων όντων φωτεινών, εν της ουρανής των ακατάληπτων, υπέρ παντός νυν και ευσεβούς ορθοδόξου και πάντων των χριστιανών καθηκετεύους. Έλληνες εσείς, λαός χαμάλιδων, και τούτο δε χαμάλιδες είναι που πρέπει να σε δικάσουν. Και εσύ, παπά, που βρίζεις συνέχεια τους Τούρκους, πρώτος θα γνωρίσεις τη δικιά μου τιμωρία. Εγώ κακό λόγο δεν είπα για κανέναν σας. Οι πράξεις σας είναι που μιλούν για σας. Κι εγώ αυτές βλέπω. Και για αυτές λόγο λέω. Να πράξεις όπως ορίζει η καρδιά σου. Εγώ άλλο τίποτα δεν έχω να πω. Σταγόμεθα. Είμαι μπροστά σου για να με δικάσεις. Όπως άλλοι δίκασαν αυτόν. Εσύ δεν θα μπορέσεις να φτάσεις ποτέ. Γίνε Πιλάτος, αρθές και δίκασέ με. Κι εγώ θα σκύψω περήφανα το κεφάλι στο θέλημά του. Κανείς άλλος, πάρε, που δεν θα σε δικάσω, ρε! Και το δικό μου θέλημα θα πει. Και δεν γνωρίζω για ποιο Πιλάτο εσύ μιλάς. Σκύ που θα ρίξω ότι ορίζεις εμένα. Μάθε ότι ουδόρος το μπορείς. Άλλος είναι ο κριτής μου. Στέκομαι εδώ. Σημάσου, Χρυσόστομε. Αυτό να το γνωρίζεις. Κοντά σου κι εγώ, τέκνον μου. Εδώ. Εδώ. Μπροστά σας γονατίζω. Σωστά πράττεις. Και έτσι γονατιστό θα μείνεις. Μα αν νομίζεις ότι έτσι εγώ σε θα λυπηθώ, λάθος μεγάλο κάνεις. Άλλος με λυπήθηκε και για άλλους γονατίζω. Για ποιο μιλάς. Ποιον βλέπεις που δεν βλέπω. Ε? Και ούτε πρόκειται να δεις. Στέκουν σε μεριά που εσύ αρνείσαι να κοιτάξεις. Το βλέμμα σου δεν τους φτάνει. Γιατί η καρδιά σου είναι μακριά τους.
Μιλάς με λόγο δύσκολο και θα ρίσω ότι λες κουβέντες που εγώ δεν θα τις καταλάβω. Μα τι είναι τούτο που μπροστά στα μάτια με βλέπω. Τίποτε που δεν έγινε ξανά σε αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος λυκομαχά τον άνθρωπο και πάλι. Τίποτα δεν φοβούμαι. Να στέκεις έτσι όρθιος. Κι ας δείχνεις για πεσμένος. Σαν κυπαρίσινας ορθός. Σαν πλάτανος και βράχος. Έτσι θα στεκώ. Αφού αυτό είναι να γίνει. Πού βλέπεις που δεν βλέπω, ε? Σε ποιο μιλάς? Και ούτε πρόκειται να δεις. Τέλειωσε τώρα. Πάμε αυτό που φοβάσαι. Γιατί εκείνο που εσύ θα ρίσεις πως πρέπει να κάνεις, δεν θα μπορέσει να γίνει. Και σαν τι να είναι άραγε αυτό που εγώ δεν θα μπορέσω. Τη Σμύρνη να την πας. Φωτιά θα πέσει πάνω σας. Τη Σμύρνη θα την κάψω. Σιτέρνα θα γυριστεί, Ρωμιός δεν θα απομείνει. Θα ρίξω όλη την τζεφιά στις εκκλησίες σας μέσα και αρχίζω από τη μεγαλύτερη, την Άγια Φωτεινή σας! Δικό σας με το κορμί, κάντε το! Ό,τι λαγάζετε! Φωτιά να βάλετε παντού, ξεκούρι για τα γάνι. Μην αφήσετε, Ρωμιό, Αρμένη Μητασίρο, μήπως με αυτόν τον χαλασμό, μήπως μας σεβαστούνε! Ξέρε τον Νουρέντιν Πασά, όση φωτιά κι αν βάλεις, η Σμύρνη θα έχει ελληνική ψυχή και ιστορία! Σκρίστε του τα γένια και ασύντε του στο τούκο να όλοι να τον αγώνε το σκύβαλο, τον άπιστο! Θα το κοράσω να σέρνετε στις γειτονίες στους δρόμους στα σοκάκια και ύστερα πάρτε κοφτερά, λεπίδια και μαχαίρια και μην αφήσετε σάρκα επάνω. Το αίμα του να είναι παντού, να βάψει όλο το διάβασα θα περνά. Να χαίρονται όλοι αυτοί που είναι απέναντί του. Και σαν τελειώσετε αυτό που με χαρά θα γίνει, ό,τι απομείνει ρίξτε το στους χείλους που γυρνάνε. Και ό,τι αποσωθεί κρεμάστε το σε στήλο, να το θωρούν οι χριστιανοί, να σκύβουν το κεφάλι. Μα τι να πω, τι λέξεις και ποια λόγια που να ταιριάζουν στο χαμό του ανθρώπου ετούτου. Λόγω να πεις δοξαστικό. Εκείνον που θα λένε στα χρόνια που θα έρθουνε. Κανείς μην το ξεχάσει. Μέγα μαρτυράνη εκκλησία, μέγαν ήρωα το έθνος ημάν, τον τη Σμύρνη σημνούμε Χρυσόστομο, και γαργενέως αθλήσας υπέμεινες, υπέρ πατρίδος και πίστεως θάνατο, ιεράρχουτε υπόδειγμα εαυτόν ανέδειξες, τον Στέφανον λαβών τον αμαράντη. Πρέπει πια στα γόνατα να πέσω και να σκύψω. Κι ας μην γνωρίζω για εσέ ποια είσαι και τι θέλεις. Θαρείς πως μόνο ο γιώκας σου άδικα εσκοτώθη. Πως μόνο εσέ το τέκνο σου έφυγε ματωμένο. Ξέχασα το ίδιο μου παιδί που έχασα πριν λίγο με όλα αυτά που έγιναν εδώ. Κι έτσι πάντα θα γίνεται. Αν δεν αλλάξει η βούληση. Αν δεν θεριέψει η αγάπη. Μιλάς όμως εύκολα, γυναίκα και αγάπη. Συμφωνίας λόγω μου μιλάς για όλους, για τους φταίχτες. Και γίνεσαι εσύ κριτής. Και τούτο το αντέχεις.
Ξέρω, φαντάζει εύκολο του άλλου η αμαρτία. Μα πριν την κρίνει, κόρη μου, σκέψε εσύ τι κάνει. Κι άσε να βουρλίζεται το κρίμα όποιο έχει. Ξεχνά. Χιλιάδες πέσανε νεκροί στα χρόνια που περάσαν. Μάρτυρες που αγιάσανε χωρίς το βαρυγόμενο. Δεχτήκαν ξύπος, λέοντες, τσεκούρι κι αλλημένοι με πίσα λάδι στη φωτιά να πέφτουνε, λουσμένοι μες στη χάρη του χωρίς κουβέντα υπομένη. Και πέ μου τώρα στα στερινά, εδώ που είμαι τώρα, πανάθλια, απόβλητη, κυνηγημένη τόσο. Ποιος και γιατί μας το έκανε τούτο εδώ το πράγμα, γιατί είναι άραγε αυτό που τάχα της κερδίζει. Τον ανθρώπων το χαμό. Ποιο κέρδος είναι τούτο που το λογίζουν πιότερο, καλύτερο να το έχουν. Κανένα αγρίνι μη θεριό κάνει αυτό που έκαναν οι γη μας και οι κόρες μας. Οι ανθρώπους σας μας λένε. Και πού είναι τάχα ο Θεός. Να ρίξει τη φωτιά του. Να κάψει όλους με τη μια αυτούς που τυρανούνε. Το δίπλα του, το γείτονα, τον αδερφό, τη μάνα. Ας το Θεό. Ας το κριτή. Στο στόμα μην το βάλεις. Ξέρεις, στ' ανθρώπου τις βουλές αυτό στέκει απ' έξω. Άλλη θα είναι η ώρα του και άλλη η στιγμή του. Θα κρυθούν τα άπαντα. Θα κρυθεί η πλάση. Μα μάθε, εγώ σε συμφωνώ. Στο πόνο σου τον έχω πόνο δικό μου και τον ζω μαζί σου κάθε μέρα. Την προσφυγιά που έρχεται την ξέρω. Την κατέχω. Έφυγα κάποτε κι εγώ πάνω σε ένα γαϊδούρι. Κυνηγημένη από αυτούς που θέλαν το παιδί μου. Νομίζεις πως θα ζω πρώτη φορά έρχοντα. Μαχαίρι πέρασε, σπαθί, από το παιδιόν το σώμα. Τα σφάξαν όλα τα μικρά μέχρι και δύο χρόνια. Ο θύματα δεκτά ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία να παρχεί ενεώθη τη άρνες Χριστότος παίρνει ποιο και νυθέν την προσή Αγνάνη πια της του Ηρώδου κακία στυλιδεύοντα και δυσοπούντα απαύστος υπέρ των ψυχών ημών. Και μη ρωτάς πώς και γιατί και ποιος τα κάνει του. Δεν είναι ανθρώπου άρα για να ξέρει το τι πράττει. Λεύθερος δεν εζήτησε να είναι σαν γεννήθη. Και λεύθερος απέθηκε με κρίση να διαλέγει, να ξέρει ποιο είναι το σωστό και κακό συνάμα. Το να διαλέγεις τα σωστά πρέπει να είσαι δοσμένος με πίστη και απόφαση. Και να μην λογαριάζεις μόνο όσα σε σένα δεν θέλεις να ταιριάζουν. Να βλέπεις πρέπει γύρω σου όλα όσα ενοχλούν. Τον πόνο και τον γάματο που έχει ο διπλανός σου, τη θλίψη και τη δυστυχιά που έχουν οι ανθρώποι και να είσαι πάντα δίπλα τους, σαν έχουν την ανάγκη. Θα έρθει η ώρα και η στιγμή να αφήσουμε τη Σμύρνη. Αλλά δεν έχουμε εδώ να κάνουμε δυο μας. Και ό,τι να γίνει έγινε. Και τούτη πόλη, πάλι άλλο. Μη! Μη! Μένε εδώ με αφήνετε. Μονάχη σε αγρίμια. Αχ, λυπήσιμο όμως σας ζητώ και πάτε με μαζί σας. Εκεί που πάτε σίγουρα καλύτερα θα είναι. Εδώ κανείς για μένα ναι. Μονάχα πόνος, δάκρυ. Η Σμύρνη κάει κοινωνιάς. Κανείς δεν μπορεί την πόλη να γλιτώσει. Και τα παιδιά της και αυτά την ίδια τύχη θα έχουν. Η Σμύρνη κι αν εκάηκε, τίποτα δεν εχάθη. Μον ήρθε ώρα και στιγμή πρόσωπο να αλλάξει. Η Σμύρνη κι όλα γύρω της πάλι θα εζήσουν. Σε άλλους κόσμους μακρινούς, σαν σπόρος θα ταιριέψουν. Κι αν μία Σμύρνη κάει και δεκάδες θα φυτρώσουν. Θα γίνουν δέντρα πιο ψηλά και πιο δυναμωμένα. Θα στείλουν τα λόγια που έχουν υποθεί και όλα τα τραγούδια. Τα παραμύθια των γριών που λένε στα εγγόνια. Τις χύτρες πάνω στη φωτιά
κι ό,τι γλυκό φτιαγμένο, τα πάντα θα γυρίζουν σε όλη την οικουμένη και θα είναι χτήμα όλων. Χαρά να δίνουν πάντα. Όσο για εκεί που έχουμε οι δυο μας να πάμε, αν θέλεις, έλα και εσύ να δεις, να καταλάβεις, να μάθεις πρώτος άνθρωπος το πώς έγιναν όλα. Και ένας Χρήστος αλλιώτικος θα ζήσει για εσένα. Θα τον δεις, θα τον θωρείς, σε έναν κόσμο άλλον. Αχ, πάρε με μόνο από εδώ, κι ας είναι όπου λάχει. Σαν μάνα που είσαι, δίπλα μου στάσου και μη μιλήσεις. Θα είναι θαύμα μέγιστο αυτό που θα γίνει. Άνθρωπος άλλος τυχερός και τόσο ευλογημένος δεν θα περάσει από τη γη, από την πλάση όλη. Να δει, να ζήσει, να μπορεί τον ουρανό τον ίδιο να έχει μπροστά στα μάτια του. Την ώρα που εχάθη. Ελπίδα, παιδί μου, σήμωσε. Και δώσε μου το χέρι. Και ο πόνος που σου έλαχε, τίποτα δεν θα είναι σαν δεις αυτόν που έρχεται. Τρομάζω, ξέρετε, με αυτά τα λόγια που μου λες. Θα με βαστούν τα πόδια μου. Θα σωριαστώ μπροστά σου. Δεν είναι κάτι τάχατες εσύ που δεν το ξέρεις. Και το γνωρίζεις για καλά. Μα όχι όπως νομίζεις. Μα ήρθε ώρα και στιγμή. Και εσύ να ομολογήσεις της μιας της μάνας τον τρανό τον πόνο το μεγάλο. Μα πάμε και αργήσαμε και ο κόσμος έχει έρθει. Μαζεύτηκαν σαν τα σκυλιά και θέλουν να ορμήσουν στον ένα το μοναδικό τον άδωλο αμνό τους. Αυτόν επεριμένουμε κι εμείς να τον ειδούμε.
περιμένω κι εγώ που έχω πολύ πονέσει. Κι ας το ξέρα κι ας γνώριζα, ο πόνος δεν μου φεύγει. Τον καρτερεί η μάνα του. Τον καρτερεί και ο κόσμος. Ο δίκαιος και ο άνομος. Και πλάσει όλη η γη. Αρούς εσύ είσαι. Τι κι αν με λες αρούς. Ο πόνος είναι ο ίδιος. Κι όσοι πονούν. Κι όσοι πονούν και θλίβονται. Ένα το πρόσωπό τους. Την Άγια τούτη τη στιγμή σαν θα περάσει εμπρός τους. Πώς χάθηκες με μια σαν του ματιού την άκρη. Και τι είναι αυτά που τώρα λες. Ευλογημένη να είσαι. Αλλά τι θες να πεις. Ποιον καρτεράς. Ποιος θα έρθει και από πού. Τύχη σου έλαχε καλή εδώ να ταξιδέψεις. Και τάχη να δεις που γίνονται. Εγώ στην Πυρνή. Εγώ στην πόλη μου. Εμένα συνάντησες σε εκείνα τα σοκάκια. Κι εγώ εκείνο το σακί στο αίμα μου τυγμένο, εγώ σου το πρωτόδειξα μπροστά σου σαν τρελούσα. Σειρά σου τώρα πια κι εσύ, το γιο μου να απαντήσεις. Εσύ, Πάρθενα Παναγιά, ποια είσαι, ποιος ο γιος σου. Η μάνα η μοναδική, αυτή που πόνο πήρε. Μα πόνο ούτε και θυμό δεν γύρισε στους διώκνες. Αυτή που εσυγχώρησε του κόσμου όλα τα λάθη. Αυτά που κρίνανε το γιο, το μόνο σπλάχνο που είχε. Τα λάθη. Τα λάθη και τα κρίματα που γκρέμισαν την Δύση. Ετούτη εδώ. Ετούτη που είναι κατάχαμα. Είναι η μάνα. Η μάνα εκείνου. Εκείνου που όλα τα παράβλεψε. Αγάπη για να δώσει. Να καταλάβω προσπαθώ και καμόνος μου πάει, μα εγώ πόνο στην καρδιά, το γιο μου σαν θυμά. Ελπίδα, έλα κράτα με, να σηκωθώ γύρω μου. Και αφού είσαι μάνα και παιδί έχεις και εσύ δικό σου. Θα καταλάβεις τι περνώ, τι πόνος με τη λίγη. Γιατί μόνο της μάνας ο καημός, μόνο δικός της πόνος, το ημπορεί το δύναται τον πόνο να γκρεμίζει. Μα κράτα μου το χέρι, με στηριχτώ που θέλω, κι εσείς γυναίκες κρατάτε με από το άλλο χέρι. Ελπίδα, τι σκέψη ήταν αυτή που ο νους σου συλλογίσει. Να πας να βρεις το γιώκα σου και εσύ να αποτάνεις. Αυτή η ζωή σου δόθηκε εσύ για να τη ζήσεις. Άλλος είναι κύριος αυτής. Τούτο να το ξέρεις. Δεν κανονίζεις για το πώς και πότε θα τη χάσεις. Μα που έτσι εσύ σκέφτηκες για εκείνον το χαμό σου. Εγώ τι έπρεπε να πω. Τι έπρεπε να πράξω. Που θα έχουνε το γιώκα μου σε ξύλο κρεμασμένο. Θα λέει τούτο που ζητάς μέσα από το μυαλό σου. Και θα ειδείς αν έρθει η ώρα και η στιγμή, τη λύση και το πρέπει. Μα θες να πεις ότι είσαι. Ωδμή Παρθένε Δέσποινα, Ατράντε Θεοτόκε. Πανένδρος ετεπόκε.
μπροστά σου. Εδώ σημά και δίπλα σου το θαύμα να αντικρίζω. Τι θέλεις? Πως δεν μπορεί άνθρωπος να συντρέξει τον πόνο μου και τον καημό που έχω για εκείνον. Εγώ δεν πόνεσα, δεν έκλαψα. Κι ας δέχτηκα εκείνο, εκείνο που είναι να γεννεί για το καλό του κόσμου. Ποιο να είναι άραγε το μέγατο μυστήριο ετούτης της ζωής σας? Αυτό που εσείς πιστεύετε και τόσο διαλαλείτε. Και πώς επιτέλει που το έζησα. Κι αν τούτη πίστη λιδωρήθηκε. Κι αν πολύ επάνω στο μυστήριό της έκτισαν περιουσίες και πίστες αλλοτινές και παρόμοιες. Δεν πάβει να είναι αληθινή και πάντα ζωντανή. Το εύκολο μονοπάτι πολύ το παίρνω. Γιατί πέτρες κοφτερές επάνω του να διαβείς δεν έχει. Κι ούτε νεροφαγώματα και γρέμια το στολίζουν. Κι είναι παλιό. Ετούτο εδώ το δίλημα που πρέπει να το πάρεις. Δεν είναι μόνο το μυαλό που πρέπει να γνωρίζει. Μα είναι το βάθος της ψυχής που οφείλει να γνωρίζει. Πέρα από τους πολλούς τους λογισμούς. Μακριά από τις σκέψεις. Κι αν αυτή την πίστη, που τόσοι την πολεμούν, τόσοι που δεν τη θέλουν, νομίζω πως αν ήταν ψεύτικη, ήθος, η τάχα πάτη, θα είχε χρόνους τώρα πια σαν πύργος καταρρεύσει. Μα στέκει, αντέχει και πονά αυτούς που τη διώκουν. Ο άπιστος, ο κάλπικος, ο μαθητής, ο δόλιος, επήγε και τον πρόδωσε για κάποια λίγα ασήμια. Μα το ασήμι και ο άγριος, θηλιά θα του περάσουν. Σε δέντρο, λέει, θα κρεμαστεί, μήπως και την τροπή ξεπλύνει. Μπορεί να κάνει τούτο εδώ ο άθλιος μαθητής του. Και δεν φοβήθη ουρανό, μήτε Θεού την κρίση. Το ήξερε το τέλος του ο μέγας δασκαλός του. Πολλά στο μέλλον θα υποθούν για αυτή την προδοσία. Ως κανονισμένη ήτανε κι άλλα που θα είναι ψεύδι. Πώς είναι τάχα μπορεί το ετούτο που θα ζήσω? Τι λόγια έχουν στα αυτιά? Τι λέξεις με κυκλώνουν? Νόμιζα ότι έζησα από ένα μεγάλο ιέρμημα. Μα τούτο που είναι στα σημά με τίποτα δεν μοιάζει. Θα ξυρθώ. Θα το μπορώ λίγο να αντικρίσω. Το βλέμμα και τα μάτια του. Για λίγο σταματήστε! Τι έχετε εκείνος κατά δω? Σε μένα ομιλήσει. Λόγια ξανά θα υποθούν. Πνιγμένα μες στο ψεύδος. Σήμερα ο Ιούδας καταλυμπάνει τον δάσκαλον και παραλαμβάνει τον διάβολο. Τυφλούνται το πάθη της φιλαργυρίας, εκπίπτει του φωτός ο σκοτισμένος. Ως γάριδι να το βλέπειν, όταν φωστήρα πολύ σας, τριάκον αργυρίων. Μάνας λαός σε θέλει σε αυτή την τιμωρία. Κι αν είσαι άρχοντας εδώ, εγώ δεν σε φόβομαι. Ούτε κι αυτόν, τον άπιστο που γκρέμισε τα πάντα. Ησύχασε, Μαγδαληνή, κι άσε να ομιλήσει αυτόν που φίλησε τον ουρανό μετά το μέγα δείπνο, για να τον δώσει τους φρουρούς του Σανχεντρίν για δίκη. Μα εκείνο το συμβούλιο απόφαση δεν πήρε. Μονάχα ο Άννας ρώτησε και εκείνος ο Καϊάφας, που σκέφτηκαν καλύτερα σε σένα να τον στείλουν, γιατί φοβήθηκαν κι οι δυο πως έλεγαν αλήθειες. Εγώ νύπτωτας χείρας μου και καθαρός λόγουμε. Αυτό που τώρα εσύ μας λες, ντροπή στο μέλλον θα είναι. Κι είναι νομίζεις αρκετές του ύδατος οι στάλες μπροστά στο αίμα που έτρεξε από το κόσμο.
αυτές που έστασαν στις κεφαλής το δέρμα. Πόσες σταγόνες έρεαν, τόσες διαμαρτίες αυτών που δίκη έστησαν σε ψέμα στηριγμένη. Εσύ, γιατί δεν ομιλείς, γιατί λόγο δεν βγάζεις, που πρώτος τον κατέκρινες πως είναι μέγας φταίχτης. Δεν θα ρίχνω πως έγιναν τούτα που μιλάτε. Και συμπονώ και νοιάζομαι, μα με δικό μου τρόπο. Μα πρέπει να απολογηθώ, γιατί θα δείτε πως εγώ είμαι ο φταίχτης. Ίσα όμως εγώ ξεγέλασα με λόγους μου τους άλλους. Είπα μήπως εγώ ποτέ πως είμαι βασιλέας, πως είμαι γιος αυτού ψηλά, που όλα τα ορίζει. Παιδί μου, ξέρεις άραγε τι έκανες στα αλήθεια. Το γιο σου τον επίστεψα. Σημά το ακολουθούσα. Και έσκυβα σαν ταπεινός τους λόγους που μιλούσε. Τα χρήματα εκράταγα. Τα όριζα για όλους. Και για τούτα έκανες αυτό που με τη μια και εκείνον είχες. Πιότερο κι από τον άλλον. Τον πολύ αγαπημένο. Τον Ιωάννη που ήθελε πρώτος να είναι κοντά του. Εγώ τον πίστεψα πολύ. Αλλά έγιναν άλλα. Περίμενα χρόνους αρκετούς να έρθει να μας σώσει. Μα εκείνος άλλο λογισμό είχε μες στην καρδιά του. Και άλλα που ήταν διάφορα ήθελε από μένα. Εγώ στεκόμουν δίπλα του χωρίς να περιμένω ανταλλιβές και φίτσια. Ο λόγος του αρκούσε. Εσύ, Ιούδα, τον αποκάλεσες βασιλέα και σε αυτό στηρίχτηκαν αυτοί οι Ιουδαίοι. Αλλά κι εγώ όταν τον ερώτησα αν στέμα είχε στο κεφάλι, τα λόγια τούτα, του είπα, τα λέω και μπροστά σας. Εσύ, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, κι απόκριση δεν πήρα. Μονάχα λόγο περίεργο έλαβα κι αυτόν τον μολογά. Σύπας, μου απάντησε. Κι όχλος καταργιότανε για αίμα στο κεφάλι τους και στο παιδιό του αίμα. Μιλάτε, λέτε, αφορισμούς, λόγους και μύρια τόσα. Θα ρείτε πως εστήλατε στο θάνατο κανέναν που ήταν κλέφτης ή ληστής ή άνομος τα αλήθεια. Κανείς σας δεν εμπόρεσε να φουγκρέστη τις λέξεις που βγαίνουν από το στόμα σαν βάλσαμο για όλους. Μόνο οι άμυροι φτωχοί και αυτοί οι πεινασμένοι. Μόνο αυτοί που στις υπρούχοντες λογάτε αναξίους. Μόνο στους διώκητο με βούλα με κορώνα. Μόνο αυτοί μπορέσανε αυτόν να εννοήσουν. Και πίσω του πηγαίνανε και τον δοξολογούσαν. Εκείνος κι ανανέβησε ξύλο καρφωμένος. Διόλου να το ξέρετε πόνο βαθύ δεθάκι για το κορμί που κρέμεται. Κι αν θα πονεί, κι αν θλίβεται, για μας, τους από κάτω θα είναι ο θρήνος και ο δυρμός, και όχι για τον ίδιο. Μέρωσε, Μαγδαληνή, και σφίξε την καρδιά σου. Και λόγους που είναι πονεθικοί μόνο να ομιλήσεις, γιατί κι αυτοί είναι άνθρωποι με σφάλματα γεμάτη. Θάματα γίνονται γύρω μου. Και πώς να ομολογήσω πως βρέθηκα άνθρωπος εγώ μπροστά σε αυτό το θέος. Μόνο ένα έχω να πω και έπειτα τελειώνω. Θυμάσαι τότε που ήρθαμε από τη Βιθανία σε σπίτι που κοιμήθηκε εκείνου του Λαζάρου. Σα φτάσαμε στη Γερουσαλήμ, επίνασε, θυμάσαι, και μια σικιά αντίκρισε. Χωρίς καρπούς επάνω. Γι' αυτό την καταράστηκε. Ποτέ να μην καρπίσει. Θυμάμαι, ήμουν εκεί. Το έζησα το πάνω. Που η σικιά αυτό στιγμή ξεράθηκε από τη ρίζα. Σε εκείνη πρέπει να διαβείς. Σε αυτή να μείνεις πάνω. Και ξέρεις, θαρώ, το πώς και το γιατί, το τι πρέπει να κάνεις. Άλλο δεν έχω να σου πω. Πράξε όπως νομίζεις. Άμα καρδιά σου έμεινε,
Αυτό να κάνεις πρέπει. Εγώ θα φύγω και αρκετά άκουσα εδώ πέρα. Δεν είναι άλλωστε σωστό τάχα να μένει αρχή του τόπου σημάς αυτούς που διοικείς, αυτούς που διαφεντεύει. Δεν είστε άλλωστε εσείς κάποιοι που τάχα θα μείνουν στη μνήμη ή στο λογισμό αυτών που θέλουν να έρθουν μετά από εσάς για να πούν αυτά που γίνανε αυτά εδώ πέρα. Πολύ Ρώμη έδωσε σπουδή σε ένα τυχαίο, πολλά τα λόγια και άνθρωποι που έδωσαν σημασία. Ακόμα και η γυναίκα μου, η όμορφη Κλαυδία. Την Πρόκλα, λες, νομίζω. Κλαυδία τη φωνάζουμε, δεν ξέρω ποια είναι η Πρόκλα. Η ίδια είναι. Μα αργότερα θα την πούν έτσι. Δεν ξέρω για το τι μου λες. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι έστειλε η γυναίκα μου άνθρωπο να με πείσει το γιο σου να σκεφτώ μήπως και ήταν αθώος. Το πίστευα κι εγώ αυτό. Μάλλος ήταν ο δρόμος που επάρθη. Λίγο αν δεν φοβότανε τον Ομπριόν το θέλει. Και λίγη πίστη να έπαιρνε απ' τα άγια τα λόγια. Σήμερα τούτον εδώ μπορεί να προσκυνούσαν πιστή στα πέρατα της γης. Γιατί το θέλω, το έχει. Μα δεν αρκεί για κάποιον μόνο να θέλει μόνο. Πρέπει και να έχει αντοχή. Το θέλω να αλλάξει και να το κάνει πράξη πια. Χωρίς να τον νοιάζει το τι θα γίνει και το πώς θα έρθουνε όλα στο τέλος. Να φύγω πρέπει πια, Φαρό. Δεν έχω άλλο να κάνω. Με εσάς που άλλα θέλετε, απ' τα δικά μου θέλω. Ιωάννη, θα έχεις τα λόγια της γραφής. Αυτά που θα τα γράψεις στο Άγιο το Ευαγγέλιο. Και πήγε στο όρος των ελαιών, ενώ δε ακόμη το πρωί ήλθεν πάλι στο ναόν κι όλος ο λαός ήρθε το προς αυτόν. Και αφού εκάθισε τους εδίδασκε, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι φέρουν τότε μια γυναίκα, η οποία είχε συλληφθεί επ' αυτό φόρο, καταπατούσα την συζυγική μου πίστη. Και αφού την έβαλαν όρθια, στο μέσο του συγκεντρωμένου πλήθους του λέγουν. Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτό φόρο να καταπατά τη συζυγική πίστη. Και στο νόμο μας ο Μωυσής διέταξε να λιθοβολούνται αυτές οι γυναίκες. Εσύ λοιπόν τι λέγεις? Αυτό δε είπαν για να τον θέσουν εις πειρασμόν και να έχουν εναντίον του κατηγοριάν. Η πονηρή, η δολερή, παγίδα να τους στήσουνε θελήσαν. Μα δεν γνώριζαν ότι αυτός τον ήξερε τον εσχρότατο του τρόπο. Γιατί ανεμπόδιζε τον λιθοβολισμό. Εφαίνε το καταλύον των νόμων Μωυσέως. Εάν δε πάλι τον επέτρεπε παράνομο στους Ρώμης στις αρχές, αυτός θα θεωρούνταν. Ο δε Ιησούς έσκυψε κάτω και με το δάκτυλο του έγραφε στο έδαφος. Επειδή δε εκείνοι επέμενε να τον ερωτούν, εσήκωσε την κεφαλή και τους είπε: ο αναμάρτητος από εσάς ας ρίξει πρώτος τον λίθο επάνω. Και αφού έσκυψε πάλι κάτω, για να τους δώσει καιρό να συναισθανθούν την δική του αμαρτωλότητα, έγραφε εις την γη. Εκείνοι δε, όταν ήκουσαν τα λόγια του, ήρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να φεύγουν, αρχής γενωμένης από τους πρεσβυτέρους. Και απέμεινε ο Ιησούς και η γυναίκα, η οποία στέκεται ορθία στο μέσο των άλλων. Εσήκωσε τότε ο Ιησούς την κεφαλή και της είπε: γυναίκα, πού είναι αυτοί που σε κατηγορούν? Κανείς δεν σε κρίνει άξια λιθοβολισμού. Κανείς, κύριε. Ούτε εγώ. Που είμαι αναμάρτητος.
Πήγαινε. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις άλλο. Πού είναι? Το με φέρανε. Για τάχα το κρατούνε. Ακόμα μέσα σε κελί. Μακάθινο Στεφάνη. Γυναίκα μην τον εζητάς. Το δρόμο του τον πήρε. Και από εδώ η συσκευή. Αν το επιτρέπεις, Δέσποινα, άσε με στα κοντά σου. Να περιμένω να τον δω. Που λύτρωσε εμένα με εκείνα τα λόγια τα Άγια. Το θάνατο μου πήρε και μ' άφησε την αμαρτωλή. Να ζω να το τιμάω. Πήγαινε και περίμενε. Δίπλα σε αυτήν που βλέπεις. Πήγαινε δίπλα στη Μαγδαληνή. Τα χρόνια που θα έρθουν σαν μία θα σας έχουν. Γιατί βολεύει τους ψηλά που στέκονται στους θρόνους. Της γυναικός το σεβασμό κάπως να τον μειώνουν. Εδώ, κοντά μου να σταθείς. Κανέναν μη φοβάσαι. Θα έρθω κι εγώ εκεί σημά. Κοντά σας να ελπίζω. Θα ρω πως κάτι ακούγεται. Μακριά. Από το βάθος! Άρχισε ο ανήφορος του κόσμου ο υδρότας! Μαζί του επορεύονται όλοι οι κατατρευμένοι, οι διωγμένοι, οι πέντητες, εκείνοι που ελπίζουν πως θα έρθει κάποτε στιγμή να δοξαστεί ο ένας. Στα γόνατα θα πέσω ευθύς! Ποιος έρχεται εν το μέσο της νύχτος και μακάριος ο δούλος ο νευρής υγρήγοντα αναξιός δε πάλι ο νευρής ηρά ήμουνα. Το νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον ένδυμα του Θεού την αφήσελθω εν αυτό. Να σηκώσω που σου έδωσα να
Γιατί να ζήσει η μάνα σου αυτό του χαλασμού σου. Όλοι όσοι σε κρίνουνε, αυτοί που σε χλεβάζουν, μη δε σε δοξολόγησαν στον πόλο καθισμένο. Μη δε σου λέγαν ωσανά, τα βάγια σαν κρατούσαν. Σας συγχώρεσε που έκλαιγε στα πόδια. Και με το μύρο τα πλένε. Με τα μαλλιά σου πούσε. Συγχώρεση. Μόνο αυτό θα λάβουμε. Στη μετάνοια. Βαθιά και ειλικρινής. Οδεύει προς τη λύτρωση του ανθρώπου. Πνεύμα άριστο σε σώμα μόλι. Για παρακλητικός, συγχωρητικός. Ο λόγος του σηκώνει θύελα με άπνοια σαν έφελο ουρανό. Και εμείς απλά τον ακολουθούμε. Σχεδόν ανάξι, σχεδόν ολίγοι, μπροστά σε τούτη τη μεγαλοσύνη που ζήσαμε. Και από εκεί που θα βρεθεί, πάλι συγχώρεσε τα δώσει. Κι ας είναι τα καρδιά βαθιά, κι ας είναι ο Στέφανος ακάθινος. Μόνο συγχώρεση. Δύο και πονηράν επίησεν ο πρωτότοχος Υιός μου Ισραήλ. Εμέν κατέλειπε, πηγήν ύδατος ζωής. Και όριξεν εαυτό φρέαρα συντετριμένο. Εμέ επί ξύλου εσταύρωσε. Τον δε βαραβάει τίσατο και απέλησε. Πάφες αυτής, πατέρα γη, που γαρίδασε τη λπίσα. Μανά, περνώ, πορεύεται! Τον όφο θα ανέβει. Ναι, γύρω πια το βλέπω. Και προς το που να είδω. Και τι κοιτώ. Τι βλέπω. Ποιος είναι αυτός που τώρα εμπρός περνάει. Και τι στους ώμους κουβαλά. Και τι στους ώμους έχει. Thank you.
να βρω τα δάκρυα. Πού να βρω άλλο κλάμα. Πώς γίνεται ο πλάστης μου μπροστά μου να περνάει. Και να γυρίσω προς τα πού το δίκιο μου για να βρω. Ήλιο μου σκοτήνεσες. Κάνε μου το χατήρι. Να μην πονέσει πια κανείς σ' αυτή τη γη επάνω. Όπως πονώ τώρα εγώ και βαριά να στενάσω. Κάνε σαν πρέπει πέτρα την καρδιά. Να μην το νιώσει. Με τούτο που έκαναμε οι υβριστές του γιου σου. Άρον, άρον, σταύρος των αυτών. Το αίμα αυτού εσμάς, σταύρος των αυτών. Και τα τέχνα ημών, σταύρος των αυτών. Και θα περάσουν χρόνοι. Και οι Ιουδαίοι θα πολεμήσουν αδερφό στον αδερφό. Και το αίμα θα κυλήσει σαν ποταμό στους άγιους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Ύστερα ήρθε ο Πόνος, ο Μέτρητος, ο Πυράριθμος. Ο λαός του Ισραήλ θα εκδοθεί για 1800 και χρόνους. Και πολλοί πιστοί είχαν έρθει για να προσκυνήσουν τον μεγάλο λαό του Σολομώντος. Πώς μύρνει, μάνα. Δεν ήσουν η πρώτη, κι ούτε και η τελευταία. Φωτιά ξανά απλώνεται και καίει τους ανθρώπους που ξέχασαν το ποιος τους έκλασε και τρόμο άλλο πήρε. Πόσες πια πόλεις θα χαθούν. Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη. Σμύρνη, Σμύρνη. Ιερουσαλήμ και Βηρητός. Ιερουσαλήμ, Βηρητός. Και η άτυχη Χειροσύμα που θα έρθει στα κατοπινάντα χρόνια των πολέμων. Η όμορφη της Ανατολής, η μέγιστη Βαγδάτη. Κι αυτή θα ακολουθήσει όπως πολλές των Γαλλωνών τη μοίρα. Του Βερολίνου και του πλούσιου εκείνου του Λονδίνου. Της Δρέσδης μα και της Καμπούλ με τη βαθιά ιστορία. Όλες θα ισοπεδωθούν από ανθρώπου χέρι. Και τα λιωμόδε θα έχουν. Μ' έφτασε. Χάθηκε με τα μάτια μου. Πού είναι δεν το βλέπω. Τα δεξιά και τα αριστερά, μα πουθενά δεν είναι. Μην είναι ψέμα πιο πολύ. Θολώνει η ματιά μου. Σαν προσπαθώ να τον ειδώ χαμένο μες στο πλήθος. Εκεί. Εκεί ψηλά. Πάνω σε αυτά τα ξύλα. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου. Ο εν είδασι τη γη κρεμάσας. Στέφανον εξ ακαλθών περιτίθεται ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψεύδι πορφυρά περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες, ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνην ελευθερώσας τον Αδάμ. Μα κοίτα και καλύτερα. Φαίνεται ήλιος λαμπρός. Ήλιος. Σαμπού. Όλο γύρω σκοτίνιασαν. Γιατί. Μα τι συνέβη. Με χάθη πάλι ο λογισμός. Με τρυπάει, με σφάζει.
έτοιμο. Ψάχνω να βρω την άκρη που με έφερε εδώ μπροστά. Να βλέπω τον ιό μου εκεί ψηλά να στέκεται. Με πάνω από το κεφάλι ξύλο βαρύ να κρέμεται σε τρεις γλώσσες γραμμένο. Τι λένε τότε συγγραφές. Τα μάτια μου δεν φτάνουν να τις ειδώ. Δεν το μπορώ. Είναι θολά βρεγμένα. Είναι τα μάτια της μητρός σαν χάνει το παιδί της. Λέει πως είναι βασιλεύς. Όλοι τον Ιουδαίο. Μα πείτε μου πια το γιατί. Και πως έγιναν όλα. Τη σκότως με τη λίγη. Το ξέρεις, Δεσποινά μου, εσύ, το πως όλα έγιναν όλα και τη σειρά που πήρανε πριν φτάσουνε μπροστά μας. Όταν εκείνη την πρώτη τη φορά έμαθες το τι θα γίνει, το πως, το πού και το γιατί. Εκείνη την ημέρα που... Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη Σε διδάω
έχω στόμα να σου πω. Γλώσσα να σου μιλήσω. Δεν έχω καιρό πάναμα για να σου τον δείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, το παραπονεμένο, όπου φορεί που κάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή ανάθυνο στεφάνι. Αυτός είναι ο γιώκας σου και παιδί δάσκαλός μου. Τώρα στέκεται εκεί ψηλά και μας θωρεί μονάχος. Με άλλους δυο παράδειπλα, μισθές και παραμόντους. Ουρανός σκοτήλιασε! Μ' άφησαν όλα γύρω! Κυρά, και Δέσποινα τον πάντων. Ο γιος σου και εμάς διδασκαλός μας. Σε λίγο θα αφήσει το πνεύμα του, την ομορφιά και ό,τι εδώ θα γίνει. Συναρθείτε όλοι εδώ! Ελάτε και σταθείτε! Τη μέγα θαύμα θα γεννεί την ώρα την ενάτη. Τα πάντα θα καταληθούν. Θα εγερθούν αγίοι. Γι' αυτό το καταπέτασμα τα Άγια των Αγίων στα δύο θα εχωριστεί όταν θα έρθει η ώρα. Σκέπασε με τη χάρη σου εμένα την αμαρτωλή. Που πίστεψα πως ήταν μόνο το δικό μου δράμα σπουδαίο και άξιο πλαθμού. Πόνο και οδύνης. Κύριε, στο μέγα θαύμα μάρτυρε στεκόμαστε μπρος σου. Σε μένα λες τη δάσκαλε πως τούτη θα είναι η μάνα. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ακούστε! Θόρυβος βαϊστική την ακουνάει! Τετέλεσε! Και πώς σοδεύεις άρχοντα του κόσμου όλου, κύριε! Thank you.
Σμύρνη με πάλι. Μπροστά σου εσωριάς της. Μα σήκω να σταθείς ορθή. Κι τσέρτες είναι σημά σου. Πρέπει να φύγεις από εδώ να σώσεις τη ζωή σου. Και όσο είδαν τα μάτια σου να το υπεί η φωνή σου. Μα δεν φοβόμαι τώρα πια. Γνώρισα την ελπίδα. Κι όλο του κόσμου η χαρά πέρασε από μπρος μου. Τι κι αν χαθούν τα σπίτια μας. Τι κι αν οι πόλεις πέσουν. Αυτό που είναι στην καρδιά με τίποτα δεν φεύγει. Σοβάδες είναι που χάνονται και πλουμιστά στολίδια. Κι όσοι εχάσουν τη ζωή, άλλοι τους περιμένει. Και είναι πλέρια καλύτερη. Και είναι και φωτισμένη. Χωρίς τον φόβο γύρω της, μονάχα την αγάπη. Κοίτα με. Μπροστά σου γονατίζω και κανέναν δεν φοβούμαι. Τώρα που γνώρισα αυτόν τον μόνο ζωδότη. Ευλογημένη κόρη μου, και εσύ και η γενιά σου. Εδώ θα έρθουν ξανά όλους να συναντήσεις. Τούτες όλες οι ψυχές. Ποτέ δεν θα αφήσουν τη Σμύρνη για να ξεχαστεί. Ο πόνος τούτος που μου έλεγε να ζήσω στη ζωή μου είναι εκείνου που όλους μας κοιτά και όλους μας σκεπάζει. Αυτός θυσία έγινε. Αυτός τους πόνους πήρε. Όλα όσα έγιναν εδώ, αυτός τα έχει στους ώμους. Όσοι στη Σμύρνη σφάχτηκαν, όλοι όσοι πεθάναν, αυτός τους έχει στα δεξιά, τους έχει παραστάτες. Τον προσκυνούν και αγάλουν. Τον βλέπουν και φρένουν ψυχή, καρδιά και οφθαλμούς. Ποτέ τους δεν πεθαίνουν. Μην απορρίσεις, αμαρθεί η ώρα και ο χρόνος. Τα καινούργια τέκνα σου πατήσουνε στο χώμα ετούτο που επάτησες, που το έχεις για δικό σου. Δικό του στάνει. Ξέρε το. Και πάλι σπιτικό τους. Κι εγώ θα στέκω δίπλα σας. Τον πόνο σας να σβήνω. Και με ένα δάκρυ μου για σας παρηγοριά θα δίνω. Από όλες οι καλύτεροι κι από όλες πιο μεγάλη λαμποκοπάει ωρό χρυσό τη Σμύρνη στο λιμάνι. Λαμποκοπάει ωρό χρυσό τη Σμύρνη στο λιμάνι. Σμύρνη πατρίδα μου γλυκιά, χαριτωμένη χώρα, για να σε βγάλω από το νου, ποτέ δε θα έρθει η ώρα. Σμύρνη πατρίδα μου γλυκιά, χαριτωμένη χώρα, για να σε βγάλω από χαριτωμένη χώρα, για να σε βγάλω από το νου, ποτέ δεν θα έρθει η ώρα, για να σε βγάλω από το νου.
μου είχες πει δε θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Τώρα φεύγεις κι αντίες πει